Έλα, επιστήμονα, Κοσμά. Γεια σου, φίλε μου. Καλή Ανάσταση να έχουμε. Χρόνια πολλά. Παναγιά κοντά σου. Να μας φωτίσει όλος ο Θεός. Να ξεμπλέξουμε από όλα. Παναγιά κοντά σου δύο φορές. Χρόνια πολλά. Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά. Για πες μου μία γουρούνο ιστορία καθημερινής γουρούνο κυνηγετικότητας. Αρκεί το γρούνι να είναι άγριο και να είναι πάνω από 180 κιλά. Άμα είναι κάτω από 180 κιλά δεν θέλω. Ένα τόσο μεγάλο χτυπήσει και συγκεκριμένα το βλέπω είναι μακριά. Είχα ακούσει κιόλας στα συμπή ότι στα διατήρα τέλος πάντων ότι είναι μεγάλο γρούνι και τα λοιπά. Το κυνηγάει σκύλα, το φέρνει για την τοποθεσία που ήμουν εγώ. Λέω για να αλλάξω θα βάλω μονόβολα γιατί μακριά πέφτει. Και για καλό άλλαξε, έβαλα μονόβολα. Βγαίνει μακριά, λέω, μολύβια έχω, θα το ρίξω. Το ρίχνω, το σφίγγω το πρώτο το μολύβι, το κρατάει. Εντάξει, τα μεγάλα τα ζώα δεν γονατίζουν εύκολα και συνεχίζει, τρέχει. Ο άλλος από πίσω από την άλλη παρέα, λέει, έρχεται ένα γουρούνι για μας, τον ακούω εκεί πέρα. Το σφίγγω άλλη μία, ξαπλώνει το γουρούνι. Όχι, άκυρα, το πήρε. Μετράω 105 βήματα. Να σε ρωτήσω τώρα εγώ που είμαι κουτός και λένε ότι στο αντιπαραπάνω χωριό λένε ο Καβαδίας για κάμια κύχλα καλός είναι. Εντάξει, για κάμια κύχλα καλός, περίμενε. Να λένε σε ένα χωριό καλά, να μιλάζω πολλά. Ναι, πρόσεξε. Να ρωτήσω εγώ τώρα τη διαφορά από την κύχλα στο γουρούνι το άγριο. Αυτό το σκηνή που το έδεσες από τη μουτσουνάδα, είναι σαν τη λεμουδαριά του σκύλου για να μην σου φυγεί. Ναι, αυτό το σκύλο για να τραβήξουν πολλά άτομα, δεν κουνιέται τέτοιο ζώο. Α, ήτανε για να το σύρει μπολντόζα, δεν ήτανε ας πούμε, όπως βάλουμε το σκηνή στο σκύλο που τραβάει να φύγει για να τον κρατάς πίσω. Όχι ρε αγόρι μου, το δένουν και το τραβάνε άτομα. Αν πάει να το κουνήσεις μόνος αυτό το κουνιέται. Και γιατί εγώ σε άλλα βίντεο έχω δει που το δένουν από τα ποδάρια και όχι από τη μουτσουνάδα. Όπως βολεύει, ρε παρά. Να σε ρωτήσω τώρα. Αυτό για να καταλάβεις. Αυτό επειδή τραβιέται πιο εύκολα από τη μουτσούνα, μα τραβήξει, είχε και δόντια μεγάλα και κοντράρει το σκηνή. Άμα δεν έχει δόντια, γιατί να κοντράρει, μπορεί να φύγει. Και το έδωσε εκεί και κατέβηκε τα αμάξι, θα τραβήξει με τα αμάξι. Κατάλαβες. Είναι σαν τα βίντεο δηλαδή. Που αγκιστρώνουν τα δόντια σαν το αγκίστρι του ψαρέματος. Κάπως έτσι. Είδες τι μαθαίνεις άμα κυνηγάς κύχλα, τώρα. Εγώ δεν σε πήρα για γουρούνια. Εγώ σε πήρα γιατί με νευρίασες. Είπες ότι την ξέρω καλά μόνο τη τέκνα, ασχολείσαι μόνο με τέκνα τέλος πάντων. Έκανα και ένα 36 γραμμάρια με MB 36, και νούμερο 5. Δεν μπορείτε εσείς να πούμε να μου λέτε για την MB 36 όταν σας την εδίδαξα εγώ και πρώτα από μένα μου την εδιδάξανε άλλοι. Αλλά η πλάκα ποια είναι. Την πεντασταδιακή MB36 για κύχλες που γαζώνει στα 28 γραμμάρια. Είναι... Για την πληθυντική ιστορία. Μπράβο, είναι ψηλά πειράματα αυτά. Αλλά πρόσεξε. Στην έχω κάνει την ιστορία με το Λίλαο. Ναι, με τον Ιγυσίδο, ναι, μετά μπράβο, μπράβο. Θα σε βάλω εγώ λοιπόν να μιλήσεις τώρα μετά τις γιορτάδες με τον Αγισίλαο να σου πει φιλαράκι ντουφεκίδι να πούμε στα 40-50 μέτρα νέτα, όταν λέμε νέτα γεμάτα. Λοιπόν, είχαν μείνει όλοι να πούμε και κοιτούσανε. Αλλά είπαμε, όταν κάνουν κάτι ντουφεκίδια οι άλλοι 2-3 χρόνια πριν, μετά κάποιοι άλλοι ζωή να έχουνε, πάνε και τα δοκιμάζουν με στοιχεία. Και όταν τα στοιχεία δείχνουν μένουσες, Παναγία να φυλάει πόσο παραπάνω, σε σχέση με τα συμβατικά και αρχίζουν και τσούζουν τα πράγματα. Τώρα πάλευα αυτές τις μέρες σε ένα ιταλικό φόρουμ να τσουκάμω την ιστορία πάλι με τα λεύρια. Και φαίνεται ότι μετά από 7 χρόνια που παλεύω με τα λεύρια στο εξωτερικό, να αρχίσουν να λένε ορεκίνο κοίτα αλεύρι στα δραμιάρικα βάρη λέει καλά. Εντάξει, είχαν δει το βίντεο που βάζα 7,5 νούμερο σκάλια. Παναγία να φυλάει. Δεν βάλουμε τα αλεύρι για κύχλες.
Θα βάλουμε το αλεύρι για καμιά φάσα, καλή ώρα να δεις. Εγώ επειδή ό,τι έχω φτιάξει τώρα δεν έχω βάλει αλεύρι και θεωρώ στον τρόπο που κυνηγάω εγώ πάντα, έτσι. Όχι και ακόμα. Που κυνηγάω εγώ, θα λες, και με το όχι τρόπο, ακόμα. Και με, το, και, ναι, και με τον τρόπο που σκοπεύω και με την απόδοση που έχω, έχω τόση συγκέντρωση που θεωρώ δεν χρειάζεται να βάλω αλεύρι γιατί δεν θέλω παραπάνω συγκέντρωση. Στο τέτοιο που σας έστειλε τη φωτογραφία τώρα με την MB36, αναλύω τα πάντα εκεί πέρα, είναι γραμμένα για όσους το παιδάκι μου δεν γνωρίζουν πώς δουλεύουν. Δείχνω, είναι γραμμένα εκεί με διαφορετικό χρώμα μαργαδόρο, πώς δουλεύουν τα τόξη, αποστάσεις, τα πάντα. Ναι. Να κάτσει ο κόσμος να τα διαβάσει και εγώ για να καταλάβεις. Φαίνεται και εκεί πέρα που τα έχω γράψει, έχω ρίξει με τριάρι τόξη και έχω μεγαλύτερη απόδοση από το full. Ναι, αλλά δεν μπορείς εσύ να πούμε. Δεν μπορείς εσύ να πούμε. Άρα τι να το κάνω τα λεφτά, τι να τις φύξουν του δεκιά. Ρε φίλε, δεν μπορείς εσύ να μου λες να πούμε ότι ο Χριστάρας που πάει με τα λεύρια με τα δεκάβολα να πούμε και κάνει στρέπετο, δεν βάρουνε τα λεύρια. Για σκάγια μιλάμε τώρα, αγόρι μου. Μιλάμε τώρα για σκάγια. Ωραία. Θα βάλεις ακόμα... νούμερο 4. Ασχοληθεί. Θα βάλεις νούμερο 4 στα 60 μέτρα. Και θα σου δω κοντουφεκιά. Εγώ δεν ρίχνω τόσο μακριά, δεν βλέπω τόσο μακριά. Περίμενε. Εγώ είμαι ο στραβός της υπόθεσης που δεν βλέπω να ρίξω να πούμε και του φεκώ καμία μπεκάτσα στη φέρμα και πάω από πίσω από το σκύλο. Επειδή είμαι αντικειμενικός, λέω οι βολές οι καλές είναι μέχρι 35 μέτρα. Και από εκεί και πέρα θέλω να σφίξω πολύ η κατάσταση, δηλαδή σε σοκαρίσματα, σε τέτοια, άμα θέλω να σφίξω που δεν χρειάζεται. Δηλαδή το ανώτερο που χρειάζεται για μένα τώρα είναι διάρρηση, πώς τα βλέπω. Άμα πάω σε καθιστά πουλιά, σε κανένα λευκάδι, σε κανένα τέτοιο, να ζητήσω περισσότερο συγκεντρώσει. Από εκεί και πέρα δεν με χρειάζεται και δεν μπορώ να αποδώσω με στο ποστό κάτω-κάτω. Με πιο σφιχτά τσόκ. Κάτσε ρε φίλε. Σε τέτοιε συγκεντρώσει, τι να τα κάνω. Το καθιστό το πουλί, το βαρύ απάνω στο κλονάρι. Ναι, ρε, αυτό εννοούμε. Τώρα αν είναι σε καμιά λεύκη 35-40 μέτρα, ξέρω εγώ, και είσαι από κάτω ή αν είσαι και σε γωνία. Σε καθιστό, θα χρειαστεί να ρίξεις, γιατί πολλές φορές τα πουλιά θα λοιπόν, σε λευκάδια. Μπράβο. Ευάρισε λοιπόν από πάνω εκεί ψηλά, ψηλά ψηλά σε ένα τεράστιο δέντρο, μία φάσα, ένα παιδί γνωστός μου, σκάει όλη του φεκιά απάνω, τον εκουτσουλάει φάσα και πάει και φεύγει. Οπότε και προβλήματα δεν έχω. Είχε φυσίγγιο. Είχε φυσίγγιο. Νομίζω είχε φυσίγγιο του εμπορίου τότε, δεν είχε γιομίσει. Εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα. Γι' αυτό και επειδή είδα τι μπορώ να κάνω με αυτά τα φυσίγγια που κάνω μόνος μου, δεν χρειάζεται ούτε τα λεύρια να βάλω τίποτα. Δηλαδή θα είναι υπερβολή. Δηλαδή αφού βλέπω τώρα πάνω στο πι, πάνω πολύ μαζεμένα. Τον κοίταξε, λέει, φάσα από κάτω ηρωνικά. Τον εχαιρέτησε και πήγε και έφυγε. Εντάξει, και να μιλήσουμε τώρα πραγματικά, βουλητικά, γι' αυτό βγήκαν και τα τσοκάκια, για να σκορπάνε και καμιά φορά τις φεκές. Αλλιώς θα τα αφήναν τα τσοκ όλα full τσοκ και θα ρίχναμε μόνο να ρίχνουμε συγκεντρωμένα. Ρε φίλε, εγώ πιστεύω ότι είσαι... με αυτά, έτσι πως στείνει το όπλο τώρα, έτσι πως στείνει την τουφεκιά το όπλο, με τριάρι τσοκ, όταν σου βγάζει 86% στα 32 μέτρα, δηλαδή πιο πολύ από το αντίστοιχο τσοκάρισμα. Δηλαδή στα 32 μέτρα δοκιμάζουμε το διάρρη και πρέπει να σου βγάλει 75%. Δηλαδή μου δουλεύει σαν φουλ εκεί πέρα. Τι να το κάνω πιο που να βάλω και αλεύει, ρε, πόσο Παναγία να το μου, βάσω. Περίμενε, το θέμα είναι να κάνουμε περίμενε, και τη ζωή μας εύκολη. Να χτυπάμε ρε φίλε και τίποτα. Περίμενε Παναγία μου, άκουσε να δεις. Λοιπόν, το αλεύριο καταρχήν δεν θα το βάλεις για να βγάλεις κέντρωση. Το αλεύριο θα το βγάλεις, θα το βάλεις μέσα για να βγάλεις τρομερή δύναμη κρούσης στο στόχο και θα το βάλεις ναι. Για να σου κοντίνει την άτραχτο και θα το βάλεις για λιγότερα ναι. Γραμμάρια. Λοιπόν, πρόσεξε. Αυτό ναι. Μπράβο. Αυτό ναι. Μπράβο. Όταν λοιπόν, γιατί το μόνο πράγμα που κατάφερα στο εξωτερικό τόσα χρόνια είναι να γυρίσει να μου πει ένας επιστήμονας, μου λέει, εδοκίμασα λέει μία ντουφεκιά με 16 χιλιοστά ελεύθερο χώρο, μου λέει, αυτό γίνηκε από ένα Ιταλό. Ο μόνος που ναι. μου δοκε, γιατί εκεί πέρα παίζουν και λεφτά από κάτω με τις εταιρείες Παναγία να φυλάει, γιατί είναι πολύ ανταγωνισμός. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και δεν θέλουν ο κόσμος να ανοίξει τα μάτια εδώ. Λοιπόν, γυρίζει και μου λέει, ευάρισα μου λέει, σπεριμεντάλε, δηλαδή πειραματική του φεκιά, στα 16 ναι. χιλιοστά ελεύθερο χώρο. Εγώ γύρισα και του είπα, όχι παιδί μου, ή κακό πράγμα αυτό. Μην ανεβείς πάνω από τα 14, γιατί εγώ δεν εγγυούμαι. Άμα τώρα πάει και βάλεις να πούμε
τον Ιάσονα στην Κύπρο, που πήγε και έκλεισε Παναγία να φυλάει στα πόσα χιλιοστά. Αυτά τα πράγματα, άμα δεν έχεις κανόνι, είναι επικίνδυνα. Μέχρι τα 14 χιλιοστά, μπράβο, μέχρι τα 14 χιλιοστά, μα και ο άλλος ο Κακομοίρης, πήγε και το καμέ για να δείξει ότι η βιοκατασκευή που έκανε, έτσι, και η πατέντα που έκανε, κλείνει στα πολλά χιλιοστά. Δεν πήγε να πει ο άνθρωπος, ντουφε κάτε στα 125 χιλιοστά ελεύθερο χώρο. Είπε ότι γίνεται. Όταν οι άλλοι πάνε και κλείνουν και με τη δική μου τη μηχανή και με το δικό μου το τρίτο στάδιο σε άδειο κάλικα, είτε τα έχουν βάλει στη ΜΕΚΑ πάνω, είτε τα έχουν βάλει σε κανονική πεντασταδιακή μηχανή, λοιπόν, και κλείνουν σε άδειο κάλικα, γυρίζει και σου λέει ο ιδιοκομωτής, εγώ έχω τη δυνατότητα να κλείσω σε όσα χιλιοστά ελεύθερο χώρο θέλω. Ναι, αλλά άλλο έχω τη δυνατότητα, μπράβο, και άλλο αν είναι σωστό να το κάνω. Μπράβο. Λοιπόν, το ζήτημα ποιο είναι. Τουλάχιστον, λέει για χάρη, όλα καλά, Παναγιά κοντά σου, χρόνια πολλά. Λοιπόν, το ζήτημα είναι να εγγυούμαστε για ευρεία αποδοχή και ότι όλα θα πάνε καλά. Μπράβο. Λοιπόν, πόσες είπες και λες, εγώ βγάνω 86% σε αυτή την απόσταση χωρίς να βάλω αλεύριο, εγώ θα σου πω κάτι διαφορετικό. Με δύο τόκα, θα βάλεις, ναι ψυχή μου, θα βάλεις 3 άστρα τσοκ αντί για 2 ή θα βάλεις... Αυτή με 3 άστρα είναι το φακιά. Ναι, περίμενε. Ωραία, λάθος δικό μου. Τότε θα βάλεις κλίνδρο. Τότε θα κάνεις το εξής πείραμα. Θα βάλεις τον κλίνδρο σου, άντε με 1000 ζόρια 4 άστρα, θα βγάλεις 2 γραμμάρια σκάγια, θα βάλεις 1,5 γραμμάριο αλεύρι, θα παίξεις την τουφεκιά και άμα η λάτα από πίσω που πήγε και τουφέκησες και είπες θα βγουν τα σκάγια από την πίσω μεριά, άμα δεν την κόψεις στη μέση, ναι ψυχή μου, μα με τα αλεύριο, μα με τα αλεύριο θα δεις θα γίνει. Γιατί γυρίζει και μου λέει ο Ιταλός, μου λέει στα 16 χιλιοστά μου λέει Forza Durto Devastante, δηλαδή δύναμη κρούσης, Devastante είναι εξωπραγματικό νούμερο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό κάνει το αλεύριο. Αυτό δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Τη διαφορά της ατράκτου. Λοιπόν, επειδή συμπιέζει αυτό, τα κρατάει συγκεντρωμένα λογικά για περισσότερη ώρα και μειώνει η άτρακτος. Πρόσεξε. Το βιντεάκι στην αργή κίνηση με την αλευρωμένη ντουφεκιά. Καλή ώρα, δεν λέμε ονόματα και υπολήψεις. Που αυτή η ντουφεκιά την κάνει ένας φίλος μου και τη μηχανή που πυροδοτεί το δισκάκι την πατάω εγώ και τη μηχανή την έχω κατασκευάσει εγώ, όπως είπαμε. Μπράβο, μπράβο. Ω, δεν το πάμε, τώρα το λες. Αυτό πρώτη φορά ακούεται. Το έχουμε πει μεταξύ μας. Αυτή η μηχανή που πετάει το δισκάκι είναι δικιά μου κατασκευή. Μπράβο, Λεβέντη. Μηχανή μόνο. Μπράβο, Λεβέντη. Λοιπόν, είμαι με ένα φίλο εκεί πέρα. Που δεν χρειάζεται να πούμε ποιος φίλος είναι. Και ευτυχώς που γράψα. Δεν χρειάζεται να πούμε. Μπράβο. Καταλαβαίνει αυτό. Και ευτυχώς που γράψα και λάθος όνομα γιατί εμπέρδεψα. Λοιπόν, πάλι καλά, άμα συγχωρεί. Λοιπόν, αυτή η ντουφεκιά λοιπόν είναι πολύ καλή σαν ανάλυση. Γιατί πιάνει κάμερα και σε αργή κίνηση κτλ. Και φαίνεται κανονικά το αλεύριο. Τώρα, ναι, ναι. Η ανίσουνα μπροστά. Συγγνώμη, έγινε πρωτού καν σε γνωρίσω, πρωτού καν ξέρω ότι υπάρχεις. Έγινε πέρσι τέτοιο καιρό πάνω κάτω, πιο μετά δεν θυμάμαι ακριβώς. Πολύ ωραία. Το άλλο το παιδί όμως ήξερε για τα αλεύρια. Πέρσι αρχές κυνηγιού έγινε, λάθος. Πολύ ωραία. Και γύριζε και σου λέω, το άλλο το παιδί όμως ήξερε για τα αλεύρια. Ήξερε και μου είχε πει θα το στείλω το βίντεο σε έναν εκεί που ούτε ήξερα ποιος είσαι, έτσι τι είναι το έτσι δεν ήξερα. Μου το είχε στείλει παλιά το παιδί το βίντεο και εγώ δεν έδωσα σημασία. Ναι. Απλά πήρα τη χαρά και δεν μου κόψε να το βγάλω στο site. Γιατί τότε δεν είχα αρχίσει να κάνω τα τηλεφωνικά βίντεο κτλ. Ναι, ναι. Τώρα φέρτε, στείλτε ό,τι έχετε. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Μιλάμε ότι όταν θα παίξεις μία ντουφεκιά με 2 γραμμάρια αλεύρι στα πολλά γραμμάρια και χοντρά νούμερα, π.χ. θα πας για κάνα παπί σε ηλικιώδη απόσταση 60-70-80 μέτρα που μπορεί να πεις θα περάσει, του τη ρίξω, έχω μία πιθανότητα στις 100 να το πετύχω γιατί είναι πολύ δύσκολο να το πετύχω.
Έτσι, πρέπει να είσαι μεγάλος. Να μεγαλώσεις προσκοπεύσεις, πρέπει να είσαι. Μπράβο. Υπάρχουν λοιπόν άτομα που έχω κάτσει, τα έχω δει στη ζωή μου μία ή δύο φορές και έχουν γυρίσει και μου έχουν πει μαρτύρι από την κυνηγοπαρέα, από άλλη κυνηγοπαρέα, έτσι όχι από τη δικιά μου. Ναι, ναι. Και μου έχουν πει, αυτός μου λέει ο Κύριος, έρχεται μου λέει η κύχλα σταθερά στα τόσα μέτρα. Στα 10 πουλιά που θα περάσουν θα ρίξει τα 5, θα ρίξει τα 6, θα ρίξει τα 7. Και τώρα μιλάμε 50-60 μέτρα. Έρχεται λέει... Αυτά είναι χαρίσματα όμως, έτσι. Ναι, πρόσεξε. Έρχεται λέει φάσα στα 50 μέτρα. Με ένα φυσίγκι γιωμισμένο και αυτός θα την ρίξει με τόσο της 100 ποσοστό επιτυχίας. Το παπί. Για 60 μέτρα άλλα φυσίγκια, για 70 άλλα φυσίγκια, για 80 άλλα φυσίγκια και τα λοιπά. Δηλαδή... Και εγώ έχω ένα ξαδερφάκι εδώ πέρα. Πώς βλέπεις αυτούς τους Tom Knapp και τέτοια που πετάνε δισκάκια πολλά στον αέρα και τα σπάνε όλα. Αυτός πετάει 3-4 δισκάκια στον αέρα, τα σπάει όλα και μπορεί να πυροβολήσει και τα παπάρια με την πετύχει και αυτά άμα θέλει. Κατάλαβε. Αλλά έχει χάρισμα, δεν μπορούν να το κάνουν όλοι αυτό. Ναι, ψυχή μου, μα τώρα μιλάμε για έναν στους χίλιους. Ακριβώς. Έτσι, μπράβο. Πρόσεχε τώρα. Ερχόταν μία κύκλα. Το σημαίνω κάτω, τα αφήνει, τα ρίχνει πάνω, παίρνει τα μπουφεκάι. Μπράβο. Ερχόταν λοιπόν. Καλά, είναι και ξαδερφός μου γι' αυτό, έτσι. Ναι, μπράβο. Πήρα από σένα. Λοιπόν, ερχόταν μία κύκλα μια φορά πριν από πολλά χρόνια. Και ήταν δύο άτομα. Και σηκώνεται ο ένας και μάλιστα μένα με κοροϊδεύανε γιατί δεν ήξερα να του φεγάω. Τώρα μιλάμε πολλά χρόνια. Λοιπόν, μέχρι να σηκώσω. Γεια σου, Γιάννη. Μέχρι να σηκώσω εγώ τον ντουφέκι, να δω τι γίνεται. Είχε σηκώσει τον ντουφέκι, είχε αδειάσει την καραμπίνα, είχε ντουφεκίσει κι ο άλλος. Είδες. Και εκεί είχα βγει στα 15 μέτρα μπροστά. Είδες. Μιλάμε τώρα για άτομα που είναι Παναγία να σε φυλάει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αλλά... αν πάρω καμιά site, σκέφτομαι να πάρω ΣΥΠΕ. Ναι. Να στήσουμε αυτή κανένα δράμι. Περίμενε. Τη ΣΥΠΕ ή τη ΣΥΠΕ την Ι. Τη ΣΥΠΕ που μπορούμε να ανέβουμε λίγο στα γραμμάρια. Λοιπόν, άγω εδώ τι θα κάνεις. Άμα θέλεις δράμι... Καταρχάς, τι εύρος έχει η ΣΥΠΕ... Θα να με ακούσεις. Θα να με ακούσεις. Βέβαια. Λοιπόν, θα στήσεις δράμια με στρογγυλόρελι ή θα στήσεις δράμια με αστέρι. Τώρα λέμε να στήσουμε ένα μαστέρι. Δεν να βρούμε ένα. Θα κάνουμε. Ωραία. Θα να στήσεις δράμι με οχτάβολο, με εννιάβολο, με δεκάβολο, με 11 παύλα, με 13 παύλα, με τι. Κάτι να σε πω με 11-0 οχτάβολο που βγαίνει γύρω στα 32 γραμμάρια. Με το buffer, με το buffer που λέμε τα αλεύρι, με το αλεύρι και το συγκεντρωτήρα και τα 32 γραμμάρια με το ΣΥΠΕ. Μπράβο. Λοιπόν, πρόκειται να δεις τι γίνεται. Έχουν βγάλει μία πατενταρισμένη ντουφεκιά, δύο λεβέντες. Τον έναν τον έχουμε παρατσούκλι Μιχάλης ο Μπουρλοτιέρης, ζωή να έχει το παιδί. Ναι. Αυτός έχει και ντουφέκι Super Magnum. Εγώ δεν θέλω κάτι έτοιμο. Περίμενε. Θέλω να κάνω κάτι, να το συζητήσουμε άμα στέκει. Ναι, ωραία παιδί μου, περίμενε. Και ο άλλος είναι ο Τζον Γκρικ, ο Γιάννης δηλαδή. Ναι. Δεν λέμε άλλα ονόματα και ο άλλος είναι ο παππούς, ο Νίκος Αγγελόπουλος. Λοιπόν, πρόσεξε. Ο ένας ήξερα ότι είχε κάνει μία πατέντα και πήγαινε με την τέκνα στα 32 γραμμάρια για κύχλα. Και οι κύχλες πέφτανε ψημένες. Για να καταλάβεις δηλαδή ότι όλα γίνονται. Τι πάει στην κοντραδόση, δηλαδή. Περίμενε. Άλλοι πάνε και βάνουνε. Τη ΣΥΠΕ όπως είπες. Εγώ δεν θα συνιστούσα τη ΣΥΠΕ. Δεν ξέρω τι καιρό έχετε εκεί πάνω. Μπορεί να σου κάτσει. Εγώ θα σου λέω. Θέλω να το δουλέψω μετά και σε κρύο. Μπράβο. Η ΣΥΠΕ είναι μια πυρίτα που δεν αναβάζει πολλές πιέσεις. Νομίζεις. Αλλά μπορώ να δουλέψεις και σε κρύο και άμα τη δουλέψεις στα ωριά της. Νομίζεις. Νομίζεις. Ναι. Η ΣΥΠΕ και η S4 με το παραμικρό θα κάνουν μπουκούνια. Ναι, άμα ξεφύγεις. Άμα την αφήσεις τα γραμμάρια της είναι πιο νορμά. Ωραία, άγοντα να δεις. Η Α0 ανεβάζει περισσότερες, άμα ξεφύγεις. Και καμία το σύμπαν. Η Α0 είναι η μοναδική μπαρούτη που εμένα με φοβίζει. Την έχω πάρει από εκείνα τα χρόνια με κακό μάτι. Αλλά... Συγκεκριμένα μιλήσαμε με το Χρήστο. Μου έλεγε... Με το Χρήστο μου έστειλε ένα πίνακα.
στα 32, παράδειγμα, η ΣΥΠΕ, δική θα βγει, 32 επί πόσο, επί ένα 60 να την πάμε, πόσο να την πάμε, ένα 55. Ενώ η ΑΟ έβγαζε πολύ μεγαλύτερη πίεση σε σχέση, όχι στα 32, στα αναλογικά γραμμάρια που την αντιστοιχούν. Πρόσεξε. Δηλαδή αυτά είναι 900 μπάρε, 900 και. Ναι, πρόσεξε. Εμένα μου έλεγε καλή ώρα ο κύριος Βενετάτος ότι τη διάτρηση που του βγάζε στο νησάρι η Α0 δύσκολα του την έβγανε αλλημπαρούτη. Εννοείται, αφού δίνει μπάρ, δίνει γκάζια. Λογικό είναι. Απλά το θέμα είναι άμα ξεφύγεις λίγο. Μπράβο. Λοιπόν, ερώτηση κουτί από κουτό άνθρωπο σαν και εμένα. Μία 36 δεν είναι καλύτερη να γκαζώσει τα δραμιόμπαλα. Μία 40 δεν είναι καλύτερη να γκαζώσει τα δραμιόμπαλα. Εγώ αυτό σκέφτομαι να κάνω με την MB36 ένα οκτάβολο, αλλά με 12-0. Χωρίς συγκεντρωτήρα. Να τον παφερώσω κανένα 2,5 γραμμάρια μπάφερ. Περίμενε. Αυτό θα μου βγει στα 38 γραμμάρια. Περίμενε. Εσύ μπορεί να μην θες να βάλεις συγκεντρωτήρα, αλλά θα πρέπει να βάλεις αμορτισέρ. Αμορτισέρ θα βάλω Μπιόρ. Μπιόρ παλετώνει. Μπιόρ παλετώνει, αμορτισέρ. Ετάφα τέλος πάντων. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, ερώτηση. Τις μπύλες τα βρωτά, έτσι. Θα το κλείσεις πεντασταδιακό. Θα το πάω λίγο πιο ψηλά αναγκαστικά. Γιατί δεν κάνεις την άλλη τη δουλειά. Να δοκιμάσεις ιδιοκατασκευή πατέντα και να τριμάρεις με τον κόφτη τον γκάλικα το Magnum. Ούτε σε άλλους δεν θα πάει να ρίξει 100 φυσίγγια. Θα κλείσεις να πούμε για τα γρούνια 5-10 φυσίγγια. Άμα τα αγοράσεις. Για να βγάζουμε μερικά. Μπράβο. Άμα τα αγοράσεις ίδια εμβέλεια από το εμπόριο θα κοστίσει ο κούκος αηδόνη. Εσένα θα σου κοστίσουν στο 1/4 της τιμής. Εννοείται αυτό. Δεν το συζητάμε. Μπράβο. Κοίτα να δεις. Κακά τα ψέματα στα δράμια, στις γερές γομώσεις, στο ένα τ' άλλο έχεις διαφορά. Στα 30-32 γραμμάρια και στα λεφριά δεν έχεις κέρδος. Γάμισε πένα. Λοιπόν, θα βάλεις 2,5 γραμμάρια αλευρωμένο αλευράκι και πολύ κοσκινισμένο. Και πρόσεξε, ο Χατζηγεωργίου που δεν είναι κάποιος τυχαίος, μπορεί να είναι νέος ιδιογομωτής, αλλά έκατσε και εκοσκίνησε το αλεύρι, όπως μπορεί να μην το έχει κάτσει να κοσκινήσει άνθρωπος στη ζωή. Μόλις και τι ψιλοκόσκιν υπάρχει. Περίμενε. Το κόλπο ήταν στο πόσες φορές το κοσκίνησε. Αχα. Εγώ το κοσκίνιζα το πολύ 2 και με 1000 ζόρια. Ναι. Ο άλλος έκατσε και έβγαλε απόδοση μπορεί και 90%. Όταν εγώ έβγαζα στο κοσκίνισμα, έτσι, όταν εγώ έβγαζα απόδοση στην καλύτερη άντε ένα 55-60%. Μας. Λοιπόν, το κόλπο είναι και το μυστικό. Όσο πιο άσπρο είναι το κοσκινισμένο αλεύριο και δεν έχει μέσα κίτρινίσματα όπως τα δικά μου ας πούμε που φαίνονται στις φωτογραφίες, έτσι. Τόσο καλύτερη συσσωμάτωση κάνει. Μπράβο. Του στείλα λοιπόν του ανθρώπου κάποια φυσίγγια που είχα γεμίσει εγώ το 2013 με τα αλεύρια. Ναι. Και του τα στείλα τώρα τον περασμένο μήνα. Δεν είχα τι να τα κάνω. Λέω δώστε τα εκεί να τα κόψει να πάρει τα σκάλια. Λοιπόν, μη φανταστείς 5, 6, 7, 8, 10 φυσίγγια. Λοιπόν, όταν λοιπόν τα άνοιξε, γυρίζει και μου λέει, γιατί αυτό το αλεύριο, άμα μείνει κάμποσα δευτερόλεπτα ξεκλεισμένο κάλικα, έτσι αρχίζει και σφίγγι, δεν... Σφίγγι. Μπράβο. Τι κάτω δευτερόλεπτα, ο Χρήστος το πάτησε στο βίντεο και τέλος. Γυρνούσε ανάποδα ναι, τη σφαίρα και δεν έπεισε τίποτα. Μπράβο. Μιλάμε για δευτερόλεπτα, έτσι. Φαντάζεσαι τώρα να είναι εκεί πέρα 7 χρόνια. Χρόνια. Μπράβο. Γυρίζει και μου λέει, αυτά μου λέει, γιατί τα άκοψε με το ξουράφι κάτι έκαμε. Αυτά μου λέει που δεν είχαν καθόλου κυτρινίσματα μέσα, ναι, δηλαδή από τη φύρα του υλικού. Είχαν γίνει μασίφ. Μπράβο. Τα άλλα λέει σπάγανε απλά πολύ πιο εύκολα. Είναι. Απλά πράγματα είναι. Εκτός αυτό εκεί πέρα, άμα από Κέρκυρα, έχετε και υγρασία σαν περιοχή. Περίμενε. Έγινε εκεί τσιμέντο. Ναι, περίμενε. Περίμενε.
Εδώ είναι το ζήτημα. Ότι κάποιοι επέρνανε το σταγονόμετρο από αυτό που βάνε στις σταγόνες στο μάτι. Ναι. Και ρίχνανε επίτηδες. Καλή ώρα ο κύριος Βενετάτος έριχνε και μία σταγόνα νερό μέσα. Θα να σφίξει ακόμα παραπάνω. Μπράβο, Λεβέντη. Πρόσεξε τώρα. Εγώ τότε το είχα κάνει επίτηδες και ήθελα να δω τι θα κάνει. Και το πότισα 5, 6, 7, 8, 9, 10 σταγόνες. Και τα έχω ακόμα αυτά τα φυσίγκια 7 χρόνια έτσι. Στον πρώτο καιρό αρχίζει και μαυρίζει και βγάνει εσωτερική μούχλα. Να μην έχουν συγκέντρωση σαν ανάποδο συγκεντρωτήρα και πηγαίνει σαν μονόβολο. Περίμενε. Μα αυτό ήταν να γίνει το πείραμα. Να δω τι θα γίνει. Γιατί λέγανε ότι θα γίνει γύψος, ότι θα αναπτυχθεί η κάνη, θα για να φοβηθεί ο κόσμος. Και φτάνουμε λοιπόν στην ανακάλυψη ότι κάποιοι που πουλάνε φυσίγκια δραμιάρικα εδώ στην Ελλάδα. Ξέρω ποιος, δεν χρειάζεται, έχω δει μέχρι και στάχτη να έχουν μέσα. Εγώ δεν μιλάω για στάχτες. Έχω δοκιμάσει πολύ πράγμα. Εγώ δεν μιλάω για στάχτες. Μέχρι και στάχτη έχει βάλει σου λέω. Για να γίνει κουρκούτι μέσα, να γίνει στόχος. Μπράβο, αυτό πρώτη φορά το ακούω. Αυτό που έμαθα και πολλά χρόνια είναι ότι βάλανε τα αλεύρια. Μια παρένθεση. Εκείνος που έβαλε τις τουβάλες, τις στάχτες που έγιναν κουρκούτι και τα νατάλα έχουν φύγει πολλά κλίστρα από εκείνο το ψύγι. Πολλά όπλα. Φίλε, εγώ πρώτη φορά τα ακούω αυτό, Παναγιά κοντά. Παναγιά κοντά, αυτός που ρίχνουν εκείνα τα ψύγια. Μάνα μου. Εγώ δεν τα ρίχνω εκείνα, φτιάχνω μόνο. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Επειδή είδα πολλά τρελά, γι' αυτό λέω κάτσε λίγο, ασχολήσου, κάνε κανένα μόνο σου. Και για να μην σκουτωθείς. Και για να πετυχαίνεις. Γιατί ή θα δεις βλακίε να σκουτωθείς, ή θα είναι τελώς ψόφια, ή θα δεις θα είναι άλλα άλλων μέσα. Ωραία, φίλε. Και καλή υπόθεση. Ωραία, φίλε. Ωραία, φίλε, και λέγανε, για διπλογεμισιές. Και λέγανε για διπλογεμισιές με τέκνα. Μάνα μου τα χλεφτόπουλα. Όχι σε δραμιά, όχι σε δραμιά, αλλού. Ναι, δεν ξέρω να σου είπα και όλο το εγώ μου ξεκίνησα επειδή είδα μαλακίες και σε εμπορικά και σε πόνημα. Χώρια μερικοί που είναι και καλά επώνυμοι, που δεν ανάθεμα αν έχουν μια σύπτη κάτι. Τέλος πάντων. Μάνα μου, ονόματα δεν λέμε πολύ, όχι, είπε, θα εμείς, πρόσεξε, εμείς είπαμε ότι έχουν βρεθεί πελάτες και έχουν πει δημόσια ότι έχουν αγοράσει εμπορικά φυσίγκια δραμιάρικα με αλεύρια μέσα. Ναι, δεν απίθανο. Τώρα, μπράβο, τώρα από εκεί και πέρα τελειώνει η ιστορία. Λοιπόν, επανερχόμαστε στο φλέγον ζήτημα. Θα πάρεις λοιπόν μία 36άρα που η συγκεκριμένη είναι και για τα 37 και για τα 38. Μπράβο σου, Άγια σου. Θα βάλεις ένα καψούλιο υψηλής, υπερυψηλής. Καλή ώρα. 688 ή silver. Και το 688 είναι καλό και το 6 είναι καλό, το διχίλιαρο. Και το 616 το gold και το silver ό,τι βρεις είναι καλό και σταθερό. Το silver είναι ό,τι πιο ισχυρό υπάρχει. Και το ισπανικό είναι υπερυψηλής, έτσι να το ξέρεις. Ναι, ναι, ξέρω. Πάει silver gold, μετά πάει το ισπανικό κτλ. Μετά 688 κτλ. Τώρα δεν ξέρω ποια πουλάνε. Τα λέω καλά ή λάθος, αυτά πρέπει από παρτίδα σε παρτίδα να μετριούνται κάθε φορά. Και αυτό παίζει. Μπράβο. Αυτό όπως παίζει το lot στις πυρίτιδες, παίζει ακόμα και αυτά. Αυτό εκάνανε, άκουσα να δεις. Αυτό έκανανε εμπειρικά το τέχνασμα. Παίρνεις ένα μονόκανο. Δηλαδή, δεν το κάνεις με καραμπίνα. Πρόσεξε, δεν το κάνεις με καραμπίνα. Το κάνεις με μονόκανο ή με δίκανο. Με μονόκανο ακόμα καλύτερα. Βάνεις τον γκάλικα με το καψούλιο μέσα καινούριο όπως είναι. Ναι. Κλείνεις τον τουφέκι. Βάνεις τον τουφέκι κάτω στο πάτωμα. Ναι. Βάνεις από πάνω ένα κέρμα, αλλά να είναι καλό είναι να έχεις βρει κάτι που να το έχεις λιμάρι, να είναι γυαλισμένο από τη μία μεριά. Βαρύς τη σκανδάλι. Μετόπλο σταθερό, κανονικά στις 90 μοίρες και όσο πιο ψηλά να έχεις ένα μέτρο κάτι δίπλα στον τοίχο και όσο πιο ψηλά πετάξει αυτό το πράγμα από το στόμιο, έτσι,
εμπειρικά καταλαβαίνεις ποιο είναι πιο δυνατό καψούλι. Α, ποιο είναι πιο ισχυρό. Δηλαδή είναι μια πατέντα για να δεις ποιο είναι πιο ισχυρό καψούλι. Μπράβο, αλλά αυτό είναι εμπειρικό. Το κανονικό, λίγα, ναι. Το κανονικό είναι εσύ να έχεις κανονάκι. Μάλιστα. Με λίγα λόγια, να επανέλθω λίγο πριν. Δηλαδή και με ισπανικό μπορούμε να δουλέψουμε MB36, γιατί λένε καλά είναι να μην τα μπερδεύεις τα ισπανικά με τα ιταλικά. Η κάθε εταιρεία βγάνει καψούλι για την παρούτη της. Α, μπράβο, και προσπαθεί, γιατί μπράβο. MB36 με το ισπανικό θα είναι σωστό. Εντάξει, μπορεί να είναι υπερυψηλής, αλλά καταλαβαίνεις λόγο. Εντάξει. Και αμερικάνικο καψούλι είναι υπερυψηλής, έτσι. Ναι, ναι. Εντάξει. Γιατί υποτίθεται ότι αυτά γινόταν παραγωγή σε ιταλικό εργοστάσιο. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, φασόν. Τώρα από εκεί και πέρα, κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει. Λοιπόν, έτσι. Και μιλάμε πάλι. Παρτίδα τι, γιατί μπορεί να κάτσει παρτίδα και να έχει το στάνταρ, μπορεί να κάτσει παρτίδα πιο ψηλή, πιο χαμηλή. Της ίδιας εταιρείας. Έτσι, ακριβώς έτσι. Μπράβο. Οπότε από εκεί και πέρα δεν βγάνεις άκρη. Είναι όλα εμπειρικά. Συμφωνώ με απόλυτα. Λοιπόν, όταν με το καλό θα βάλεις τα βορτά της μπήλιας σου, άμα θέλεις και ιδιοβυσμάτωση, θα σε βάλω εγώ να μιλήσεις απευθείας με τον παππού, να σου πει την πατέντα με τα δραμιάρικα, ναι. Που βγάλανε παρέα εκεί οι γιομιστάδες. Λοιπόν, και όταν θα δεις με τα λεύρια στα 50 μέτρα, από το οκτάβολο, τα 7 βόλια μέσα στον κύκλο, το 40 εκατοστών και το ένα που θα φύγει ξέμπαρκο, που δεν μαζώνεται, λίγο εκεί κάνα δεκάρι πόντους παραδίπλα. Εντάξει, καταλαβαίνω. Έχω ρίξει πολλά δράμια, καταλαβαίνω τι λέω. Μπράβο. Θα πεις... ξέμπαρκο, πάντα ξέμπαρκο αυτό θα θέλει. Έλα, εντάξει, δεν γίνεται να τα... Έτσι, ναι, το 7 ναι. Είναι τυχερό νούμερο. Κατάλαβες, άμα βάλεις 10, ναι. Φάνε τα 9, το 10 το κάπου θα φύγει. Πάει μονός ναι. Αριθμός. Πάει έτσι. 7, 9, 11. Στο 12άβολο. Ναι. Το 7 όμως είναι και λένε ο αριθμός του ψεύτη, κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ. Οπότε είπες ψέματα, αγριογούρουνο, πάρε 7 βόλια, πες 100. Κατάλαβα. με λίγα λόγια... Ας δοκιμάσω εγώ μία τώρα αυτό που σκέφτομαι στο μυαλό μου και αν δεν μου βγει, μετά θα μιλήσουμε ξανά. Ωραία. Λοιπόν, Λεβέντη. Να σε κλείσω κιόλας τώρα γιατί... Σου φάγα όλη την κέρδα. Γκρινιάζει, θέλει να βγει έξω. Σου δίνω εξουσιοδότηση για την κλίση. Φυσικά, γιατί όχι για φωτογραφίες μου, τη φάτα μου δεν θέλω να την βγάλεις. Θα βγάλεις μόνο το... Ξέρεις, το... Μπορώ να βγάλω το γρούνι και να σου σβήσω τη φάτσα. Τη φάτσα με τη σβήσεις, βγάλτε. Ωραία. Και το φυσικά τη δοκιμή με την MB36, ανέβασε την εννοείται. Δεν μου λες και τι να γράψω. Yeah. Να γράψω ντουφεκιά για φάσα και γυρίσαμε γουρνού ιστορία. Ναι, ναι. Και εκτός αυτού δοκιμάστηκε και σε θερμοκρασία υψηλή. Αυτό είναι το καλό. Δοκιμάστηκε σε υψηλή θερμοκρασία και πάλι είχαμε συγκέντρωση. Το σλόγγαν ποιο ήτανε? Το συμπέρασμα. Το σλόγγαν, το σλόγγαν. Και με κρύο, και με ζέστη και με κρύο το υπόλοιπο διάβασέ το. Ρελιάστε με στροφή ο Ιωτα 2. Έλα, γεια. Χρόνια πολλά, ευχαριστώ. Άιντε, χρόνια πολλά. Καλή ανάσταση.